ήρθατε πίσω στο κανάλι μου σε ένα ακόμα βλογκάκι καραντίνας, το νούμερο 3 νομίζω είμαστε τώρα. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βλογκάκια, έτσι που είναι λίγο πιο χαλαρά. Είμαι κι εγώ πάρα πολύ άνετη μπροστά στη κάμερα και γι' αυτό το έχω λατρέψει. Οπότε πάμε για το νούμερο 3. Ετοιμάζομαι να γυρίσω βίντεο. Τώρα που μιλάμε, λογικά θα το έχω ανεβάσει. Αυτό μου να ανεβάσω το βίντεο που θα γυρίσω τώρα, νωρίτερα από το καραβλογκ νούμερο 3. Φόρεσα ένα αντρικό πουκάμισο. Δεν ξέρω εσείς το κάνετε αυτό, να φοράτε τα ρούχα των αγοριών σας ή ακόμα και να αγοράζετε από τα αντρικά. Εμένα είναι το καλύτερό μου. Πριν φτιάξω τον χώρο για να γυρίσω το βίντεο, πριν κάνω το background, θέλω να σας δείξω λίγο γρήγορα πώς βάζω αυτά τα ψεύτικα νύχια που σας έδειξα στο προηγούμενο καραβλόγκ. Οπότε πάμε να κάνουμε νύχια. Εγώ θα βάλω λίγη κόλλα στο δικό μου το νύχι. Ωραία, τώρα παίρνουμε το νύχι. Τώρα θα πάρω αυτό το ξυλάκι που έχει αυτή τη μεριά, την επίπεδη, και θα τρίψω παντού το νύχι. Θα να κολλήσει παντού, 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 παντού. Στην πορεία θα τα λιμάρω, θα τα κοντίνω λίγο και μετά μπορεί να τα βάψω και ροζ. Okay. Να φτιάξω τώρα το background μου. Πάμε. Ουχ, άντε το πόδι μου μούδιασε. Εγκεφαλικό, η ζωή μου όλη. Εννοείται φοράω πιτζάμα από κάτω και κάλτσα με δαλματίας. Και η πιτζάμα μου γράφει jingle bells, jingle bells, jingle all the way, he, he. Εν τω μεταξύ, πες να με πούνε και οι γείτονες, να τραγουδάω jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Background. Ωραία. Φέρνω αυτό το έπιπλο και τώρα θα το τρικοσμήσω. Yeah. Ξέχασα ότι έκανα vlog, είχα ξεκινήσει το καραβλογκάκι το νούμερο 3 και έχουν περάσει περίπου 3 μέρες από τότε που το ξεκίνησα και κάθισα να βαφτώ τώρα. Θα βάλω το lip balm μου, το οποίο είναι από... το οποίο λέγεται Paisa και είναι από την Bjorga, μου το έχει δώσει ο δερματολόγος και είναι το αγαπημένο μου. Βασικά έχω κάνει την βάση μου και θα προχωρήσω λίγο στο πρόσωπο τώρα. Χρησιμοποιώ το Hoola από Benefit και γενικά αυτά τα προϊόντα για το πρόσωπο, το ρούζ, το highlighter είναι από Benefit. Έχω κάνει βέβαια και λίγη σκιά και λέω γιατί δεν ανοίγω το vlog να το κάνω εδώ πέρα. Θα βάλω ρούζ και χρησιμοποιώ το Dandelion από Benefit και επιπλέον είναι και το highlighter μου, το Dandelion Twinkle. Θα κάνω το μακιγιάζ που είχα κάνει στο προηγούμενο βίντεο, αλλά αυτή τη φορά θα βάλω γαλάζιο μολύβι. Οπότε τώρα να σας πω ότι γενικά για αυτό το μακιγιάζ κάνουν κάποιες εργασίες, οπότε έχει λίγο φασαρία. Για αυτό το μακιγιάζ προσπαθώ να κρατήσω όλο το καπάκι του ματιού πιο ήσυχο. Οπότε δεν βάζω χρώμα, έχω βάλει μια πολύ ανοιχτόχρωμη καφέ σκιά. Έχω χρησιμοποιήσει την παλέτα της Huda Beauty, τη Mauve Obsessions. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι αποχρώσεις. Έχω χρησιμοποιήσει το λευκό που είναι σχεδόν τελειωμένο, το καφέ το πιο ανοιχτόχρωμο και βασικά νομίζω ότι θέλω λίγο ακόμα και απλά θα το τοποθετήσω εδώ στην άκρη του ματιού σαν γραμμή. Έτσι και θα αρχίσω να το μπλεντάρω. Παίρνω το μπλε μολύβι τώρα, θα βάλω στην κάτω εσωτερική γραμμή και θα τραβήξω εδώ στην άκρη να το κάνω σαν eyeliner.
έτοιμη τώρα να μαζέψω όλο αυτό το χαμό που έχω κάνει εδώ και νομίζω θα βάλω μια σκούπα. Θα βγάλω τη φωτογραφία που θέλω και για το εξώφυλλο και για το Instagram. Είναι ώρα για μαγείρεμα και θα φτιάξω μπριάν πρώτη φορά στη ζωή μου. Έχω εδώ πέρα τα... Ναι, πώς λέγονται, τα μπαχαρικά και αυτά. Και θα ακολουθήσω τη συνταγή του Άκη, εννοείται το πατρετζίκι. Και η μελιτζάνα μέσα στο μπολ. Βασικά αυτό το μπολ δεν χωράει άλλα πράγματα. Θα το μεταφέρω λίγο σε ένα άλλο μπολ. Ο Άκης βάζει και 3 σκελίδες σκόρδο. Εγώ θα βάλω λιγότερο. Οπότε και το σκόρδο μέσα. Θα καθαρίσω και ένα κρεμμύδι. Έβαλα και το κρεμμύδι. Τώρα λέει ο Άκης να βάλουμε γενναιόδωρα λάδι. 5-6 κουταλιές. Να μην λυπηθούμε τα μυρωδικά ή μπαχαρικά. Είναι σωστό που το λέω μπαχαρικά. Οπότε βάζω και αλάτι, πιπέρι. Τώρα ρίχνω θυμάρι. Ρόζμαρι, που δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Και ρίγανη. Έχω ανοίξει το μάτι να ζεσταθεί και έχω βάλει πάνω το τηγάνι γιατί ο Άκης τα σοτάρει ελαφρώς και μετά τα βάζει στο φούρνο. Εδώ είναι η δεύτερη φουρνιά λαχανικών μέσα στο τηγάνι. Και εδώ είναι η πρώτη φουρνιά. Την έχω βάλει μέσα σε πύλινο. Τη φουρνιά. Έκανα αυτή τη διαδικασία σοταρίσματος και τοποθέτησης στο πυρέξ, στο πύλινο, εκτός κάμερας. Θα βάλω και λίγα ντοματίνια. Τώρα θα προσθέσω ξύσμα από ένα λεμόνι και τον χυμό. Στο τελείωμα, μέλι. Στον φούρνο για 45 λεπτά. Στους 180. Για κάποιο λόγο είμαι τόσο χαρούμενη που θα πάμε μπριάμ! Βασικά είμαι χαρούμενη γιατί το έφτιαξα εγώ. Εντάξει, τώρα το φτιάχνω ακόμα, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για να το δοκιμάσουμε. Τώρα έχω 45 λεπτά. Στα 40 λεπτά θα προσθέσω λίγη φέτα πάνω. Είναι το πιο ωραίο μπριάμ που έχετε δει, Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που έκανα. Βασικά ζεματάει, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε εδώ μαζί. Ζεματάει, αλλά είναι τέλειο. Ειδικά και με τη φέτα. Και έχει κάπως, νιώθεις το λεμόνι μέσα. Φανταστικό. Γενικά, αποφάσισα να ελαττώσω το κρέας, οπότε τρώω κρέας μία φορά την εβδομάδα, άντε δύο. Και έχω βάλει πολύ τα λαχανικά μου στη ζωή μου. Σας αφήνω να φάω και τα λέμε σε λίγο. Πάω για τρέξιμο από ό,τι καταλάβατε. Ή και περπάτημα. Θα αφήσω τη φωτογραφική εδώ. Θα είμαι με το κινητό, αλλά δεν ξέρω πόσα πλάνα θα τραβήξω. Πάω για γυμναστική με την πλεφαρίδα. It's all the same. Some things never change. I couldn't stop and say no. All say, but you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gone. Καλώς σας έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο. Είναι το αγαπημένο μου σημείο εδώ στη πόλη που είμαι. Έχω να χανιάσει δίπλα στο ποτάμι.
Χθες σε αυτό το σημείο είδαμε κάστορα. Βέβαια δεν τον τράβηξα, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Και τώρα βλέπω εδώ έχει κάποιους κορμούς και έχει φάει τις φλούδες από τους κορμούς των δέντρων. Τώρα δείτε. Βλέπετε! Γυρίσαμε και πεινάω πάρα πολύ, μου τρέχουν τα σάλια. Οπότε θα πάω να τηγανίσω λίγα μανιτάρια πλευρό τους. Σας είπα και τις προάλλες ότι έτρωγα και ήταν τέλεια. Θα τα κάνω σαλατούλα. Και έχω σπανάκι, νομίζω ή ρόκα. Έχω εδώ τα μανιτάρια και ξεκινάω, κόβω τα κοτσάνια όπου χρειάζεται. Να εδώ ας πούμε, θα το κόψω. Τώρα που έχω κόψει τα κοτσάνια, έχω βάλει λάδι σε ένα κουπάκι και με ένα πινέλο θα λαδώσω τα μανιτάρια. Τώρα θα τρίψω σκόρδο. Ρίχνω λίγο μαϊντανό, αλατάκι, λίγο πιπέρι και θα βάλω και λίγο μπούκοβο. Τώρα θα φτιάξω και μία σος μελιού για τη σαλάτα. Έχω βάλει τη ρόγα και το μαρούλι μέσα σε ένα μπολ μαζί με ντοματίνια και πλευρό τους. Έριξα και λίγο λεμονάκι και πάμε να κάνουμε τη σος. 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι. Εδώ το έριξα. Θα βάλω λίγη μουστάρδα γιατί η συγκεκριμένη είναι λίγο δυνατή. Λίγο βαλσάμικο. Λάδι. Πιπέρι και λίγο αλάτι. Και τώρα να κατέβω δυνατά για να γίνει πηχτή. Εδώ έχω τη σαλάτα μου, συγγνώμη για το χάλιο φωτισμό. Και εδώ έχω τη σως, η οποία δεν θα γίνει έτσι πηχτή, θα έχει αυτή τη μορφή. Βλέπετε. Οπότε την βάζω εδώ. Θα δοκιμάσω εδώ μπροστά σας, πολύ μου αρέσει να το κάνω αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη σως μαζί με το μέλι, οπότε για να δούμε. Κοίταξε να δεις, που μπορεί και να είμαι καλή μαγείρισα. Το μανιτάρι είναι τέλειο. Σας ρώτησα τις προάλλες στο Instagram να μου προτείνετε καμιά καλή σειρά να δω. Και ρωτήκα. Μου προτείνετε πιο ποιοτικές, δηλαδή μου είπατε πάρα πολύ το Unorthodox, το Ozark, νομίζω μου είπατε τα αρκετή κτλ. Εγώ αποφάσισα να δω Too Hot to Handle, το οποίο είναι ένα reality της κακιάς ώρας. Εντάξει, μ' άρεσε όμως. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων σε ένα θέρετρο, πολύ sexy. Και για να κερδίσουν 100.000 ευρώ δεν έπρεπε να κάνουν σεξ. Γενικά κυμαίνεται γύρω από αυτό. Το φιλί κόστιζε 3.000. Έφαγα την ώρα μου να βλέπω αυτό. Οπότε τώρα δεν ξέρω ποιο θα ξεκινήσω. Πεινάω πάρα πολύ και μ' άρεσε. Oh, μ' άρεσε τριλά. Οπότε θα τελειώσω το vlog εδώ. Γιατί θέλω να δω τώρα τηλεόραση και να φάω με την ησυχία μου. Και δεν μ' αρέσει και ο φωτισμός που έχω. Πρέπει να παραγγείλω ένα φως οπωσδήποτε. Οπότε σας φιλώ. Ελπίζω να σας άρεσε το καραβλόγ νούμερο 3. Δεν θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια, αν θα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βλογκάκια ή τι άλλες προτάσεις έχετε. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Έχω μαρούλια στο στόμα. Τέλεια. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και να πατήσετε και το καμπανάκι και θα σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο.
Συνήθως ανεβάζω 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Σάββατο, Τετάρτη και Κυριακή, αναλόγως, οπότε είμαι γενικά χωρίς πρόγραμμα. Αυτά από μένα, σας φιλώ, μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε και να περνάτε καλά. Γεια σας!